Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχω ένα mail από ένα κορίτσι που και ο τίτλος μόνο του mail με κάνει να χαμογελάω. Όχι κοροϊδευτικά, με συμπάθεια. Για εμάς όλους που κουραστήκαμε να ψάχνουμε και να μας παρατούν. Αγαπημένη μου Θέκλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εδώ και ένα μήνα συναναστρέφουμε έναν άνδρα κάπου στα 30 χρόνια. Από το πρώτο κιόλας ραντεβού, είναι γύρω στα 30 το παιδί που γνώρισε. Από το πρώτο κιόλας ραντεβού ξεκαθάρισα τη θέση μου ότι δεν ψάχνουμε για κάτι χαλαρό και εφήμερο γεγονός, το οποίο ισχυρίστηκε και ο ίδιος. Δηλαδή εσύ του είπες από την αρχή ότι δεν ψάχνεις για κάτι εφήμερο και χαλαρό και το ισχυρίστηκε και ο ίδιος. Είπε ότι και ο ίδιος δεν ψάχνει για κάτι εφήμερο και χαλαρό. Μου φάνηκε πολύ σοβαρός με αρκετά κοινά, δεδομένου ότι ασκούμε και το ίδιο επάγγελμα. Φυσικά δεν έχουμε πολλά κοινά πάντοτε με όλους όσους ασκούμε το ίδιο επάγγελμα, αλλά μπορεί να είχατε, ναι. Σου φάνηκε, έτσι κατάλαβες. Ξαναβγήκαμε άλλες δύο φορές όπου συνέβησαν κάποιες εμπειρίες που μας έφεραν πιο κοντά. Πήγαμε και μονοήμερη εκδρομή οι δυο μας μαζί με ένα ζευγάρι φίλους μας. Μου έδειχνε γενικώς ότι έχει καταενθουσιαστεί που με έχει γνωρίσει και ότι σκέφτεται πόσο όμορφα περνάμε μαζί, θέλοντας να με βλέπει πιο συχνά. Πριν λίγες μέρες με κάλεσε σπίτι του όπου επήλθε η ερωτική επαφή. Έμεινα σε εκείνον, όπως μου πρότεινε. Από το πρωί που ξυπνήσαμε μέχρι και τώρα, με αντιμετωπίζει σαν κάτι ανάμεσα σε φίλη και γυναίκα που συναναστρέφεται απλώς ερωτικά. Εγώ νιώθω ανεπαρκής, ανολοκλήρωτη, γιατί τον θέλω για κάτι σοβαρό και εκείνος δεν μου δείχνει πλέον σημάδια όπως μου έδειχνε στην αρχή. Μου το πηγαίνει συνεχώς στο ερωτικό πετώντας υπονοούμενα. Με ενοχλεί πολύ που δεν έχει ίχνος ρομαντισμού, παρόλο που το έχω επισημάνει, παρόλο που του το έχω επισημάνει. Προεπαφής ήταν εξαιρετικά ρομαντικός. Θέλει να ξαναβγούμε πάλι με παρέα όλοι μαζί. Ωστόσο νιώθω μπερδεμένη σε μια κατάσταση που κατ' ουσίαν εγώ ξέρω τι ζητάω. Θεωρείς ότι πρέπει να κάνω ξεκάθαρη κουβέντα για την αλλαγή της στάσης του μετά την ερωτική επαφή ή εφόσον δεν με καλύπτει να διακόψω κάθε επικοινωνία. Ιστερόγραφο, το ίδιο μοτίβο αναντιστοιχίας λόγων και πράξεων, παρόλο που έχω θέσει εξ αρχής τα όρια μου, αντιμετωπίζω και στις 4 τελευταίες γνωριμίες. Όλο μου το υπόσχονται ότι θέλουν μια σοβαρή σχέση μετά από δήλωση δική μου και αφού πάρουν αυτό που θέλουν, με αντιμετωπίζουν τυπικά και φεύγουν. Ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση, φιλιά πολλά. Απαντώ εγώ στη φίλη. Να κάνεις μια ξεκάθαρη συζήτηση μαζί του και να του πεις πως έχει αλλάξει η συμπεριφορά του και πως θέλεις να σου την εξηγήσει. Καλύτερα να συζητήσεις παρά να φύγεις χωρίς συζήτηση. Εν τω μεταξύ, εσύ θέλεις σοβαρή σχέση χωρίς να έχει σημασία πως σου φέρεται ο άλλος? Θέτω αυτό το ερώτημα στη φίλη. Ενώ είναι παγίδα να έχουμε στο μυαλό μας θέλω σοβαρή σχέση και αυτό να είναι αυτός σκοπός. Αν κάποιος δεν μας αρέσει πως μας φέρεται, γιατί να θέλουμε σχέση μαζί του? Μου απαντάει φίλη. Αγαπημένη μου Θέκλα, καλησπέρα και πάλι. Έκανα ανοιχτή συζήτηση και το μόνο που εισέπραξα είναι ότι είσαι υπερβολική. Τι ξαφνικό είναι αυτό τώρα? Στο είχα πει από την αρχή ότι δεν θέλω ταμπέλες και δεν θέλω να πιέζω καταστάσεις, δεδομένου και του σχετικώς μικρού χρονικού διαστήματος. Αποχώρησα γιατί ένιωσα ψυχικά ρουφηγμένη και ότι πάλευα σε μια άδοξη και ατελέσφορη μάχη. Νιώθω πλήρως κουρασμένη και αποδυναμωμένη ψυχικά, καθώς έχω προσδοκίες από τους άλλους, τις οποίες μπορώ να εκπληρώσω σε έναν βαθμό, αλλά εκείνη όχι. Συνεχές μοτίβο στις τελευταίες γνωριμίες μου. Εν συνεπεία, θα ξεκινήσω άμεσα ξανά ψυχοθεραπεία. Θα ήθελα πολύ να κάνεις ένα βίντεο για την ψυχική αποδυνάμωση όλων εμάς, που ενώ θέτουμε όρια, προφασίζονται ότι τα σέβονται και χωρίς καμιά προσπάθεια ειλικρίνειας και διεκδίκησης μας παρατούν. Ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σου. Αποφάσισα να κάνω βίντεο με το email της φίλης, επειδή ακριβώς, όπως το έχει επισημάνει και η ίδια, πρόκειται για ένα μοτίβο. Της έχει συμβεί ξανά 4 φορές. Της έχει συμβεί 4 φορές αυτό το πράγμα.
Λοιπόν, εδώ στα βίντεο λέμε κάποια πράγματα. Στα βιβλία ψυχολογίας για το ευρύ κοινό λέγονται κάποια πράγματα. Στα βιβλία αυτοβοήθειας γράφονται κάποια πράγματα. Το πώς τα εφαρμόζουμε όμως δεν είναι πάντοτε τόσο απλό και τόσο εύκολο. Τι σημαίνει βάζω όρια? Όταν βάζω όρια από την αρχή σε μια γνωριμία, δεν βάζω όρια μόνο για τον άλλο άνθρωπο, αλλά βάζω όρια και στο δικό μου εαυτό. Εντάξει. Αν αυτό που θέλω είναι μία σοβαρή σχέση, από ό,τι κατάλαβα η κοπέλα αυτή πρέπει να είναι και αυτή γύρω στα 30. Δεν μας λέει την ηλικία της, αλλά πρέπει να είναι και αυτή γύρω στα 30. Αν αυτό που επιθυμεί είναι μία σοβαρή σχέση, μία γνωριμία, η οποία να καταλήξει σε μία σοβαρή σχέση, πρέπει να την πάρει και η ίδια πιο σοβαρά. Εννοώντας τι εννοώ να την πάρει πιο σοβαρά? Να πάρει πιο σοβαρά τον εαυτό της και να πάρει πιο πολύ στα σοβαρά και τον άνθρωπο τον οποίον γνωρίζει κάθε φορά. Οι άνθρωποι δεν είμαστε στρατιωτάκια, δεν είμαστε ρομποτάκια, δεν μπορούμε να βάλουμε μία εντολή «τώρα θα κάνω σοβαρή σχέση». Και επειδή βάλαμε αυτή την εντολή στο δικό μας τον εγκέφαλο και το δηλώσαμε και στον άνθρωπο με τον οποίο συναναστρεφόμαστε όπως γράφει ή φλερτάρουμε, ότι αυτό οπωσδήποτε θα γίνει. Δεν γίνονται με μαγικούς τρόπους οι σοβαρές σχέσεις, ούτε γίνονται επειδή το δηλώνουμε ότι θέλουμε να κάνουμε σοβαρή σχέση. Καταρχάς, οι φίλοι, πολύ καλά κάνει που θα επιστρέψει ξανά στη ψυχοθεραπεία, επειδή θα τη βοηθήσει η ψυχοθεραπεία να ενδυναμωθεί ψυχικά, να αγαπήσει περισσότερο τον εαυτό της, να εκτιμήσει περισσότερο τον εαυτό της και να φροντίσει περισσότερο τον εαυτό της και να προστατέψει περισσότερο τον εαυτό της από τις μεγάλες προσδοκίες, οι οποίες της φέρνουν μετά μεγάλη απογοήτευση. Το έχω πει πολλές φορές, θα το πω και σε αυτό το vlog, πως το φλερτ και οι γνωριμίες γενικά είναι ένα παιχνίδι για δυνατούς παίχτες. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Δεν είναι απλοϊκά καλύτερα τα πράγματα. Είναι απλά, αλλά δεν είναι απλοϊκά. Δεν είναι απλοϊκά τα πράγματα. Θα σου πω και θα μου πεις και θα το κάνουμε και θα γίνει. Για να δημιουργηθεί μία σχέση ποιοτική ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, προτιμώ το επίθετο ποιοτική σχέση παρά σοβαρή σχέση, για να συνδεθούν ουσιαστικά δύο άνθρωποι, πρέπει να έρθουν πραγματικά κοντά. Και δεν ερχόμαστε πραγματικά κοντά με το να κάνουμε σεξ ή δεν ερχόμαστε πραγματικά κοντά με το να πει ο καθένας τι θέλει και να δεχθεί ο ένας το άλλο, να δεχθεί ο ένας αυτά που λέει ο άλλος έτσι και ίσως και συζητητή. Αυτό δεν φέρνει πραγματικά κοντά τους ανθρώπους. Αυτή είναι μια προσπάθεια να γνωστοποιήσουμε τα θέλω μας στους άλλους, ενώ το να πούμε τι θέλουμε, το θέλω μας στον άλλο τον άνθρωπο, και αυτό το οποίο θα δείξει αν μπορούμε, αν υπάρχει πιθανότητα, η δυνατότητα και η ικανότητα να συνδεθούμε ποιοτικά με έναν άλλον άνθρωπο, αυτό θα το δείξει η συναναστροφή στο χρόνο. Όταν δύο άνθρωποι έρχονται σε ερωτική επαφή, αυτό δεν σημαίνει ότι δένονται μεταξύ τους σε μια σοβαρή σχέση για πάντα, για όλες τις ημέρες ή για πολύ καιρό. Δεν ζούμε στην εποχή που αν κάποιος είχε μια ερωτική επαφή, μια προγαμία σχέση, έτσι λέγονταν τότε, αν έκανε προγαμία ως σεξ κάποιος, ήταν υποχρεωμένος να παντρευτεί τη γυναίκα με την οποία έκανε προγαμία ως σεξ ή η γυναίκα που κάνει προγαμία ως σεξ να παντρευτεί τον άντρα με τον οποίο έκανε προγαμία ως σεξ. Δεν ζούμε σε αυτή την εποχή. Κάποιοι ίσως να πούν ότι εκείνες οι εποχές ήταν καλύτερες. Εγώ θεωρώ ότι δεν έχει νόημα να συζητάμε αν εκείνες οι εποχές ήταν καλύτερες ή αν η δική μας είναι χειρότερη. Αυτό που έχει νόημα είναι να συνειδητοποιήσουμε σε ποια εποχή ζούμε, να συνειδητοποιήσουμε πώς λειτουργούν οι άνθρωποι, να συνειδητοποιήσουμε ποιο είναι το σκεπτικό
των περισσότερων ανθρώπων γύρω από τις γνωριμίες και τις ερωτικές σχέσεις και να βασιζόμαστε στη ρεαλιστική πραγματικότητα και όχι στα ευχολόγια μας και όχι στις επιθυμίες μας ή στις φαντασιώσεις μας. Όταν λέω στις φαντασιώσεις μας, τι εννοώ? Εννοώ ότι πολλοί από εμάς, όταν μπαίνουμε στη διαδικασία του φλερτ, φτιάχνουμε μέσα στο μυαλό μας μια φαντασιακή εικόνα, φανταζόμαστε ότι ο άνθρωπος με τον οποίο φλερτάρουμε, ειδικά άμα μας πει και με το στόμα στα λόγια ότι συμφωνεί με αυτά που θέλουμε, ότι είναι ο καταλληλότερος σύντροφος για μας. Ότι είναι ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος, ο οποίος θέλει και αυτός μια σοβαρή σχέση, όπως θέλουμε και εμείς μια σοβαρή σχέση, οπότε πρέπει οπωσδήποτε να επιδιώξουμε να συνδέσουμε τη ζωή μας με αυτόν τον άνθρωπο. Όχι. Πολλές φορές η φαντασία μας χτίζει παλάτια. Φαντασία σου τα φταίει, δεν λέει και το τραγούδι. Η φαντασία μας χτίζει ολόκληρα οικοδομήματα τα οποία δεν έχουν καμία βάση και κανένα στερεό θεμέλιο. Και έτσι καταραίουν σαν τσιγαρόχαρτα πάρα πολλές τέτοιες φαντασίες, πάρα πολλών ανθρώπων και ανδρών και γυναικών. Χρειάζεται να βάζουμε όρια και στη φαντασία μας όταν μπαίνουμε στη διαδικασία του φλερτ και των γνωριμιών και να υπενθυμίζουμε συνεχώς τον εαυτό μας ότι αυτό που έχει σημασία δεν είναι αν μας θέλει ο άλλος για σοβαρή σχέση. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι αν μας γουστάρει ο άλλος. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι αν επιθυμεί να είναι μαζί μας ο άλλος. Αυτό που έχει σημασία σε μια γνωριμία είναι να παρατηρήσουμε έναν άνθρωπο και στη διαδικασία παρατήρησης του ανθρώπου αυτού να βάζουμε συνεχώς το ερώτημα: μου αρέσει πραγματικά αυτός ο άνθρωπος? Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Παρατηρώ αυτόν τον άνθρωπο? Προσπαθώ να τον καταλάβω αυτόν τον άνθρωπο, να καταλάβω το σκεπτικό του, να καταλάβω πώς λειτουργεί, να καταλάβω πόσο του κόβει ή πόσο δεν του κόβει, για παράδειγμα. Να καταλάβω αν όντως έχουμε κοινά ενδιαφέροντα ή αν νομίζω εγώ πως έχουμε κοινά ενδιαφέροντα ή αν προσπαθεί να μου δείξει πως έχουμε κοινά ενδιαφέροντα. Πολλές φορές τις γνωριμίες στην αρχή καθρεφτίζει ο ένας τον άλλον. Δηλαδή λέει το ένα το πρόσωπο: εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το κολύμπι. Λέει και όλος: α, ναι, και εμένα μου αρέσει το κολύμπι, και μπορεί να έχει να κολυμπήσει 3 χρόνια, 4, 5, 10, δεν ξέρω εγώ πόσα. Το λέει, χαζό παράδειγμα από αυτή τη στιγμή. Είναι σύνηθες ότι στην προσπάθεια να εντυπωσιάσουμε κάποιον άλλον άνθρωπο να προσποιηθούμε, ίσως όχι και συνειδητά και ασυνείδητα, ότι μας ενδιαφέρουν τα πράγματα που τον ενδιαφέρουν, ότι έχουμε παρόμοιες απόψεις με τις δικές του και ότι γενικώς συμφωνούμε και ότι γενικώς ταιριάζουμε. Μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, προσπαθούμε να πείσουμε τον άλλον ότι ταιριάζουμε και πείθουμε στην πορεία και τον εαυτό μας ότι ταιριάζουμε κάποιον άνθρωπο με τον οποίο σίγουρα δεν ταιριάζουμε. Γιατί, αγάπη μου, αν εσύ ταιριάζες με αυτόν, δεν θα χρειαζόταν να μου γράψεις εμένα email. Δεν θα χρειαζόταν να με ρωτάς εμένα αν πρέπει να μείνεις ή να φύγεις ή γιατί έχει αλλάξει ο τρόπος που λειτουργήσε μετά που πήγατε στο κρεβάτι. Όταν μπαίνουμε στη διαδικασία μιας γνωριμίας και τίθεται το θέμα της ερωτικής συνέβρεσης, εκεί πέρα το ερώτημα πρέπει να είναι το ακόλουθο. Γουστάρω εγώ πραγματικά να έρθω σε ερωτική επαφή με τον άνθρωπο αυτό? Είναι κάτι που το επιθυμώ πραγματικά ή το κάνω για να πάω στο επόμενο βήμα αυτής της γνωριμίας με αυτόν τον άνθρωπο που αυτός ο άνθρωπος μου είπε ότι θέλει και αυτός σοβαρή σχέση όπως θέλω και εγώ? Είναι ουσιαστική σύνδεση μεταξύ δύο ανθρώπων η ερωτική επαφή, η οποία στο aftermath, δηλαδή στο αποτέλεσμα αυτής της ερωτικής επαφής, αποξενώνονται οι δύο άνθρωποι αντί να ενώνονται? Δεν κατηγορώ την κοπέλα ότι έχει κάνει κάτι λάθος. Ούτε θα κατηγορήσω τον άντρα ότι έχει κάνει κάτι λάθος. Δεν μπορώ να ξέρω τι συνέβηκε. Δεν μπορώ να ξέρω τι συζήτησαν μεταξύ τους ή δεν μπορώ να ξέρω ποια ήταν τα κίνητρα του καθενός. Μπορώ να υποθέσω. Μπορώ να υποθέσω ότι αυτός ο άντρας, υποθέτω, ξαναλέω, τονίζω, υποθέτω ότι αυτός ο άντρας είδε αυτή την κοπέλα, του άρεσε ερωτικά, του άρεσε σεξουαλικά, ήθελε να έχει ερωτική επαφή μαζί της, της έλεγε αυτά που ήθελε να ακούσει, προκειμένου να έχει ερωτική επαφή μαζί της, και μετά την ερωτική επαφή δεν έφυγε, δεν της είπε δεν θέλω να σε ξαναδώ, δεν έκανε όπως κάποιον άλλον που κάναμε ένα vlog σχετικά πρόσφατα που μόλις έγινε ερωτική επαφή αμέσως γύρισε και της μίλησε και άσχημα. Λέει ότι αυτός της είπε να κοιμηθεί στο σπίτι του και ότι από το πρωί που ξύπνησαν
Μέχρι και την ώρα που μου γράφει η φίλη το mail, την αντιμετωπίζει σαν κάτι ανάμεσα σε φίλη και γυναίκα που συναναστρέφεται απλά ερωτικά. Μήπως εσύ περίμενες ότι αμέσως μετά την ερωτική επαφή θα σου έλεγε τώρα ξεκινάει η σοβαρή μας σχέση και τώρα είμαστε μαζί για πάντα? Μήπως, λέω, γιατί λες ότι εσύ νιώθεις ανεπαρκής και ανολοκλήρωτη? Αγάπη μου, μία ερωτική επαφή ούτε θα σε ολοκληρώσει, ούτε θα σε κάνει να νιώσεις επάρκεια. Μία ερωτική επαφή είναι μία ερωτική επαφή. Είναι πάρα πολύ καλή ιδέα, αν θα αποφασίσουμε να έχουμε μία ερωτική επαφή, να την κάνουμε για τους σωστούς λόγους. Ποιοι είναι οι σωστοί λόγοι για να έχουμε μία ερωτική επαφή? Ότι έχουμε μεγάλη, αυθεντική, ερωτική επιθυμία για τον άνθρωπο με τον οποίο ερχόμαστε σε ερωτική επαφή. Και επιδιώκουμε την ερωτική επαφή, δεν επιδιώκουμε κάτι παραπάνω. Δεν είναι καθόλου καλή ιδέα η οποιαδήποτε ερωτική επαφή να γίνεται ως μέσο διαπραγμάτευσης. Δηλαδή, εγώ θέλω την ερωτική επαφή και για να μου τη δώσεις την ερωτική επαφή θα σου υποσχεθώ πράγματα. Ή εγώ θέλω πράγματα από σένα και για να μου τα δώσεις τα πράγματα που θέλω θα σου δώσω την ερωτική επαφή. Αυτό το αλυσβερίσι δεν βοηθάει καθόλου την ειλικρινή και την ανοιχτή και την ανθρώπινη και τη βαθιά και την ουσιαστική επικοινωνία ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που φλερτάρουν και προσπαθούν ίσως να δημιουργήσουν μια ερωτική σχέση. Και μετά μου λες να σηκωθώ να φύγω ή να το ρωτήσω. Και σου λέω ρώτα τον. Ρώτα τον σου λέω. Και το ρωτάς και σου λέει ότι είσαι υπερβολική. Τι ξαφνικό είναι αυτό τώρα? Στο είχα πει από την αρχή ότι δεν θέλω ταμπέλες και δεν θέλω να πιέζω καταστάσεις δεδομένου του μικρού χρονικού διαστήματος. Δεν ξέρω αν στο είχε πει από την αρχή ότι δεν ήθελε ταμπέλες και δεν ήθελε να πιέζει καταστάσεις, γιατί μου γράφεις ότι σου το είπε, αλλά δεν μου λες ενώ δεν μου έχει πει κάτι τέτοιο. Μπορεί να σου το είπε και αυτό και να σου λέγε τι γίνεται συνήθως. Λέει κάποια κοπέλα, εγώ θέλω πολύ να κάνω μια σοβαρή σχέση. Και λέει και ένας άνδρας, και εγώ θα ήθελα να έχω μια σοβαρή σχέση, αλλά να έρθει με την ώρα της, να έρθει στην ώρα της η σοβαρή σχέση ή να γίνει ως φυσική συνέχεια αυτό που θα γίνει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι σου είπε, δεν ξέρω τι του είπες. Τι γίνεται όμως? Σε πολλές περιπτώσεις κάνουμε αυτή τη διαπραγμάτευση, αυτό το αλυσβερίσι. Θα σου δώσω, θα μου δώσεις. Δεν είναι αυτή καλή αρχή για ποιοτικές σχέσεις. Δεν είναι αυθεντική επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Το ξέρω ότι έχει πολλούς ανθρώπους εκεί έξω στην αρένα του φλερτ και στην αρένα των γνωριμιών που πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Έχει πολλούς οι οποίοι αφήνουν να εννοηθούν πράγματα χωρίς να τα πούν. Στο βιβλίο μου «Και οι άντρες έχουν ψυχή», το οποίο μπορεί κάποιος αν θέλει να το διαβάσει στην ιστοσελίδα μου, υπάρχει σε δωρεάν, σε μορφή flipbook, στη στήλη ηλεκτρονικές εκδόσεις. Στο βιβλίο μου «Και οι άντρες έχουν ψυχή», υπάρχει ένα κεφάλαιο που έχει τίτλο «Οι άντρες αυτό που λένε το εννοούν». Πολλές φορές ένας άντρας θα γυρίσει και θα πει την αλήθεια του. Θα πει. Μπορεί να πει αυτό που σου είπε αυτός, που είπε ότι σου είπε αυτός. Δεν θέλω να βάλουμε ταμπέλες σε αυτή τη σχέση. Όταν ένας ο άντρας σου λέει «Δεν θέλω να βάλουμε ταμπέλες σε αυτή τη σχέση», δεν σημαίνει «Δεν θα βάλω ταμπέλα, αλλά είναι σοβαρή αυτή η σχέση». Σημαίνει «Δεν ξέρω τι θέλω». «Δεν θέλω να βάλω ταμπέλες, δεν ξέρω τι είναι». Θα δείξεις την πορεία τι είναι. Αυτό που σου λέει το εννοεί. Ή «Δεν θέλω να πιέζω καταστάσεις». Όταν σου λέει «Δεν θέλω να πιέζω καταστάσεις», σημαίνει ότι δεν είμαι ένας άνθρωπος, όπως λένε στα αγγλικά, head over heels, ότι είμαι φουλ ερωτευμένος μαζί σου και θέλω πάση θυσία να είμαστε μαζί και σ' αγαπάω ερωτικά και θέλω να είμαστε μαζί και σε κυνηγάω καιρό και είμαι σίγουρος πως σε θέλω. Όχι. Όταν κάποιος σας λέει «Ναι, δεν θα είχα πρόβλημα», λες εσύ «Θα ήθελα να κάνω μια σοβαρή σχέση». «Α, δεν θα είχα πρόβλημα να μου βγει να κάνω μια σοβαρή σχέση». Δεν σημαίνει «Θέλω να κάνω σοβαρή σχέση μαζί σου». «Δεν θα είχα πρόβλημα να έκανα σοβαρή σχέση αν μου έβγαινε». Δεν είναι κακό πράγμα να είμαστε προσγειωμένοι και να πατάμε γερά στα πόδια μας. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος έχει βγει ραντεβού μαζί μας ή επειδή κάποια έχει βγει ραντεβού μαζί μας, ότι έχει καμία υποχρέωση προς εμάς για να φτιάξει οτιδήποτε μαζί μας στο μέλλον.
δεν σημαίνει αν έχουμε προχωρήσει σε ερωτική επαφή, κοινή συνενέση, ότι μετά την ερωτική επαφή έχει οποιαδήποτε υποχρέωση οποιοδήποτε προς τον άλλον. Ξαναλέω, δεν ζούμε στην εποχή που αν κάποιος είχε μια ερωτική επαφή προγαμία, έτσι τις έλεγαν τότε, ήταν υποχρεωμένος να παντρευτεί τον άνθρωπο με τον οποίο είχε αυτή την ερωτική επαφή. Ζούμε σε μια διαφορετική εποχή. Είναι πολύ καλή ιδέα να το συνειδητοποιήσουμε, να το αντιληφθούμε, να το καταλάβουμε, να αναλάβουμε ο καθένας την ευθύνη του εαυτού του και σίγουρα το να έχουμε ως αυτό σκοπό τη δημιουργία σοβαρής σχέσης δεν μας βοηθάει σε καμία περίπτωση στο να επιτύχουμε την υγιή, την ουσιαστική, την αυθεντική, την ποιοτική συνδεσιμότητα. Πάμε να γνωρίσουμε έναν άνθρωπο, ας πάμε να γνωρίσουμε έναν άνθρωπο χωρίς να έχουμε μέσα στο μυαλό μας την οδηγία. Πρέπει να κάνεις σοβαρή σχέση, πρέπει να κάνεις σοβαρή σχέση, πρέπει να παντρευτείς, πρέπει να κάνεις παιδιά, πρέπει και να μην βλέπουμε τον άλλον τον άνθρωπο και να μην αφήνουμε τον άλλον άνθρωπο να μας δει και να μην γνωριζόμαστε αυθεντικά οι άνθρωποι μεταξύ μας. Σας πω κάτι, στις περισσότερες περιπτώσεις αν πάμε με τέτοια μυαλά, χωρίς την οδηγία να κάνουμε γνωριμία, στις περισσότερες περιπτώσεις ούτε καν ερωτική επαφή δεν θα έχουμε. Σοβαρά σας λέω, ούτε καν ερωτική επαφή δεν θα έχουμε στις περισσότερες περιπτώσεις. Γιατί άμα κάτσουμε να δούμε τον άλλο ρεαλιστικά και να μας δει και όλο ρεαλιστικά, δεν θα... θα έχουμε κίνητρο να πάμε παρακάτω. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να βρεις, να συναντήσεις έναν άνθρωπο με τον οποίο υπάρξει αυθεντική έλξη. Δεν είναι ακατόρθωτο, δεν είναι όμως εύκολο. Δεν σημαίνει ότι επειδή όταν μπει κάποιος στις ιστοσελίδες γνωριμιών έχει πολλά προφίλ να κάνει swipe right ή swipe left, ότι βρίσκεις εύκολα άνδρα ή βρίσκεις εύκολα γυναίκα ή βρίσκεις εύκολα τέρι. Ή δεν σημαίνει πως επειδή έχουμε πολλούς γνωστούς που μας κάνουν προξενιά ή μας συστήνουν ανθρώπους, ότι σίγουρα η κάθε σύσταση ή η κάθε γνωριμία θα οδηγήσει σε μια σχέση ζωής. Δεν είναι απαραίτητο αυτό το πράγμα. Λες, θα ήθελα πολύ να κάνεις ένα βίντεο για την ψυχική αποδυνάμωση όλων εμάς που ενώ θέτουμε όρια, προφασίζονται ότι τα σέβονται και χωρίς καμιά προσπάθεια ειλικρίνειας και διεκδίκηση μας παρατούν. Έχει πολύ πρόβλημα όλο αυτό το σκεπτικό. Πάρα πολύ πρόβλημα. Είπαμε, θέτουμε όρια και στον εαυτό μας. Θέτουμε όρια και στη φαντασία μας. Θέτουμε όρια και στους αυτοσκοπούς που βάζουμε. Αυτοσκοπός η σοβαρή σχέση, αυτοσκοπός ο γάμος, αυτοσκοπός η αποκατάσταση, αυτοσκοπός η τεκνοποίηση. Όλα αυτά τα κοινωνικά στερεότυπα, τα πρέπει της κοινωνίας που έχουμε φυτεμένα μέσα στο μυαλό μας. Οι άνθρωποι πολλές φορές είναι ειλικρινείς, αλλά δεν μας αρέσει η ειλικρινία τους. Προτιμούμε παραμύθια, προτιμούμε να παραμυθιαζόμαστε όλοι μας, οι περισσότεροι από εμάς. Έχουμε την τάση αυτή να θέλουμε να παραμυθιαζόμαστε. Και πώς μπορεί ένας άνθρωπος να μας διεκδικήσει αν δεν μας θέλει. Πώς μπορεί να μας διεκδικήσει ένας άνθρωπος αν δεν μας θέλει. Γι' αυτό λέω αναλαμβάνουμε την ευθύνη των πράξεων μας. Αν προχωρήσουμε στο να έχουμε ερωτική επαφή με έναν άνθρωπο, το κάνουμε για τους σωστούς λόγους, το κάνουμε φυσικά, το κάνουμε επειδή γουστάρουμε, το κάνουμε επειδή έχουμε αυτή την επιθυμία και όχι για να κερδίσουμε κάτι διαμέσου της ερωτικής επαφής. Ελευθερία, ελεύθερα να έρχονται οι άνθρωποι κοντά. Δεν χρωστάει κανείς τίποτα σε κανέναν. Δεν ζούμε στις εποχές της γιαγιάς μας ή της μάνας μας. Η μαμά σου τι ηλικία έχει. Ξέρω ότι θα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα αν ήταν υποχρεωμένος κάποιος που βγαίνει ραντεβού μαζί μας να κάνει και σοβαρή σχέση μαζί μας. Ξέρω πως θα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα στο μυαλό κάποιων ανθρώπων αν κάποιος που ερχόταν σε ερωτική επαφή μαζί μας ήταν υποχρεωμένος να ζήσει μαζί μας όλη του τη ζωή. Ή όλη της τη ζωή. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Υπάρχει ελευθερία των ανθρώπων, η ελευθερία της επιλογής και ας δώσουμε πρώτα απ' όλα την ελευθερία στον εαυτό μας. Να απελευθερωθούμε εμείς από τα πρέπει. Από αυτά τα επιτακτικά και τα ψυχαναγκαστικά πολλές φορές. Δεν τα βάζω με το κορίτσι που στείλε το mail. Το κορίτσι που στείλε το mail έχει ένα σκεπτικό που έχουν πολλά κορίτσια. Γιατί έχουν μεγαλώσει μέσα σε μια συγκεκριμένη κοινωνία, με συγκεκριμένα πρέπει, με συγκεκριμένα κοινωνικά στερεότυπα, με συγκεκριμένους κανόνες, με συγκεκριμένη πλήση εγκεφάλου.
Δεν το κάνει από κακία, δεν το κάνει, η ίδια ταλαιπωρείται, η ίδια πληγώνεται, η ίδια βασανίζεται. Ελευθερία, φλερτάρουμε με ελευθερία, με σεβασμό, με ελευθερία και σεβασμό στον εαυτό μας, βάζουμε όρια και στον εαυτό μας. Όταν πάμε να φλερτάρουμε, ανοίγουμε τα μάτια μας να δούμε ποιος πραγματικά είναι ο άνθρωπος που είναι απέναντί μας. Το φλερτ είναι μια διαδικασία για να γνωρίσουμε έναν άνθρωπο, όχι μια διαδικασία για να τυλίξουμε έναν άνθρωπο. Α, μ' άρεσε αυτό που είπα. Το φλερτ είναι μια διαδικασία για να γνωρίσουμε έναν άνθρωπο, όχι μια διαδικασία για να τυλίξουμε έναν άνθρωπο ή να τυλιχτούμε εμείς. Θα χαρώ πολύ να διαβάσω και τις δικές σας απόψεις στα σχόλια. Φιλιά.